Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 10 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 7.30 με την εκπομπή αυτοδιοικητικά. Νέα μέτρα φαίνεται τώρα πως παίρνει η κυβέρνηση όσον αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται διαρχώς και κυρίως τα εισερχόμενα όσοι μπαίνουν από τα σύνορα ξένοι τουρίστες. Τώρα, η κυβέρνηση, έπειτα από τηλεδιάσκεψη που έγινε σήμερα με σχεδόν το σύνολο των αρμόδιων υπουργών και υφυπουργών και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τους υγειονομικούς από την πλευρά του ΕΟΠΗ, πήραν συγκεκριμένες αποφάσεις που αφορούν το Προμαχώνα, που είναι και τα μόνα ανοιχτά σύνορα αυτή τη στιγμή, και βάσει της οποίας απόφασης όσοι περνούν από τον Προμαχώνα θα υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό μοριακό τεστ. Είναι λοιπόν τα νέα μέτρα στο πλαίσιο των νέων μέτρων που παίρνει η κυβέρνηση. Άλλωστε, μέχρι νωρίς σήμερα το μεσημέρι είχαν εντοπιστεί ήδη 29 κρούσματα σε Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες. Όπως ανακοίνωσε μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, αποφασίστηκε ότι όσοι εισέρχονται στη χώρα από τον Προμαχώνα για μη ουσιώδεις λόγους από τις 6 το πρωί της Τρίτης που μας έρχεται, υποχρεούνται να επιδεικνύουν το αρνητικό αποτέλεσμα, όπως είπαμε, μοριακού ελέγχου, που θα έχει διενεργηθεί μέχρι και 72 ώρες πριν. Το Passenger Locator Form παραμένει σε ισχύ. Ο ελάχιστος χρόνος συμπλήρωσης περιορίζεται σε 24 ώρες από 48 πριν από την άφηξή του στην Ελλάδα. Ενισχύεται ο αριθμός των ελέγχων για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Πάνω από 300 ελέγχους σε όλη τη χώρα μέχρι την Κυριακή. Ενώ, όπως είπε ο κύριος Πέτσας, με ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα η πατρίδα μας αναδείχθηκε σε διεθνές πρότυπο στον πόλεμο κατά του κορονοϊού. Γυρίζουμε στη νέα κανονικότητα, είχαμε πει, τηρώντας τις συστάσεις των ειδικών. Τονίσαμε ότι ανοίγουμε τις πύλες της χώρας χωρίς καμία έκπτωση στα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Τονίσαμε ότι είναι προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων, των κατοίκων και των επισκεπτών. Η αύξηση στα κρούσματα, τόσο τα εισερχόμενα όσο και στο εσωτερικό, χτυπά καμπάνα κινδύνου, είπε ο κ. Πέτσας. Απαιτεί να βάλουμε φρένο στον επικίνδυνο εφησυχασμό, διότι ο κορονοϊός δεν έφυγε, είναι εδώ και τρέφεται από τα απαράδεκτα φαινόμενα χαλάρωσης. Υπαγορεύει ταυτόχρονα πρόσθετα μέτρα σε ό,τι αφορά τις αφίξεις, κυρίως από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Η κυβέρνηση αξιολογεί συνεχώς τα επιδημιολογικά δεδομένα και λαμβάνει τις αποφάσεις της με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, επεσήμανε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ένα χρόνο συμπλήρωσης από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήταν και το θέμα της χθεσινής εκδήλωσης που παραχώρησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρος Καράγλου σε πολύ ζεστό κλίμα με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στην Κεντρική Μακεδονία. Έδωσε το στίγμα του ενός έτους για κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μίλησε για τους βασικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης από εδώ και πέρα. Τον απολογισμό των πεπραγμένων του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης παρουσίασε σε δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη ο Θεόδωρος Καράογλου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τόσο το τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς όσο και η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της πόλης είναι τα δύο μεγάλα project που έχουν περάσει από τη φάση του σχεδιασμού σε εκείνη της άμεσης υλοποίησης. Με θεματοφύλακα την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στο τέλος του 2023, ενώ εντός του Ιουλίου θα προκηρυχθεί διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της πόλης. Ξέρετε ότι στον ένα χρόνο που σήμερα κλείνουμε ένα χρόνο από την ορκομοσία μας ως κυβέρνηση, δεν επιδίωξα να κάνω αυτό το τραπέζι, αυτή τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους, γιατί ήθελα να κλείσουμε ένα χρόνο και να έχουμε κάτι να παρουσιάσουμε ως έναν απολογισμό δράσης. Σήμερα λοιπόν βλέπω ότι με χαρά ανταποκριθήκαν οι δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης στο κάλεσμά μου. Είναι σήμερα όλοι εδώ παρόντες σε έναν όμορφο χώρο και συζητάμε για τα διάφορα πράγματα χαλαρά και σε σχέση με τον απολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, του παλιού γνώριμου Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Δύο mega project τα οποία έχουμε ξεκινήσει και υλοποιούμε στη Θεσσαλονίκη. Το ένα είναι η δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς στο Thessin Tech και το άλλο είναι η ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Το 5 είναι τα 5 προγράμματα τα οποία υλοποιούμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg, τα οποία τα 3 είναι με το κράτος των Σκοπίων, το 1 είναι με τη Βουλγαρία και το άλλο είναι με Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία.
τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Μάλιστα στα δύο από αυτά είμαστε leader, είμαστε επικεφαλής δηλαδή εταίροι. Στο δε τελευταίο που συμμετέχουμε μαζί με Βουλγαρία, Ρουμανία και Μολδαβία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πραγματικά σημαντικά έργα σε όλες αυτές τις χώρες μέσα στα πλαίσια του προγράμματος αυτού και να αναβαθμίσουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ιστορικό κτίριο του διοικητηρίου, το οποίο θα ανέβει κατά 2 βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης με την αναβάθμιση αυτή μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος αυτού. Οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών στοχεύουν στην κυβερνητική αποκέντρωση και στην ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη κάθε νομού της Βόρειας Ελλάδας. Συνολικά, η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής 342 επενδυτικά σχέδια για τους τομείς του τουρισμού, των τροφίμων και των logistics. Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος ήταν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασε το πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης Αντώνης Τρίτσης, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα ανάπτυξης στους δήμους όλης της χώρας, όπως ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά, και κάλεσε τους δημάρχους και τις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης να εκμεταλλευτούν την χρυσή ευκαιρία, όπως είπε, που τους δίνεται για έργα πνοής μέσω του προγράμματος. Σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος στις περιφερειακές και δημοτικές αυτοδιοικήσεις της Μακεδονίας και της Θράκης, ο κύριος Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 109 έργα από το Φιλόδημος προϋπολογισμού 240 εκατομμυρίων ευρώ στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Μακεδονίας Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά τα έργα μεταφέρονται και εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, Αντώνης Τρίτσης δηλαδή, προκειμένου να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στην πορεία υλοποίησής τους, όπως είπε. Πολλά από αυτά είναι σε διαδικασία δημοπράτησης, τόνισε ο Υπουργός. Ορισμένα έχουν ήδη ανατεθεί. Πρόκειται για σημαντικά έργα ίδρυψης, βελτίωσης αποχετευτικών δικτύων και περιβαλλοντικών υποδομών, έργα αγροτικής οδοποιίας και μία σειρά από κτηριακές εγκαταστάσεις, όπως σημείωσε. Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει δεσμευτεί να χρηματοδοτήσει τα project του προγράμματος με το ποσό του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αυτό στην πραγματικότητα δίνει στην αυτοδιοίκηση την ευκαιρία, αν τα καταφέρει, να κάνει έργα πάνω από 2,5 δις ευρώ, είπε ο Υπουργός, και τόνισε ότι πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση, την οποία πρέπει από κοινού να φέρουμε εις πέρας. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ανάγκη σε κάθε περιοχή, σε κάθε δήμο, να διαμορφωθεί το νέο πρόγραμμα στην Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί. Ο κύριος Θεοδωρικάκος γνωστοποίησε ότι στο πρόγραμμα υπάρχει και ξεχωριστή πρόσκληση 100 εκατομμυρίων ευρώ για μελέτες, έτσι ώστε οι δήμοι που δεν έχουν προγραμματίσει έργα να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Το πρόγραμμα, όπως είπε ο Υπουργός, δίνει τη δυνατότητα και στους δήμους που δεν έχουν επάρκεια τεχνικών υπηρεσιών να μετάσχουν σε αυτό, καθώς υπάρχει πρόβλεψη τεχνικής υποστήριξης από τους μηχανικούς της ΕΕΤΑ και ειδικός άξονας χρηματοδότησης των μελετών. Στόχος, σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι να μην μείνει κανένας δήμος εκτός της οικονομικής ενίσχυσης του προγράμματος. Δύο είναι οι μεγάλες προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Η μία αφορά τις αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης, με το ξεκαθάρισμα ώστε να πάψει ο πολίτης να ταλαιπωρείται, και η υλοποίηση του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Ο υφυπουργός στον τομέα Μακεδονίας και Θράκης, Θεόδωρος Καράοχλου, ανέφερε ότι το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης είναι πολυδιάστατη θεσμική τομή, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, αφενός καθιερώνει του ΣΟΤΑ ως σημείο αναφοράς στις τοπικές κοινωνίες και αφετέρου διασφαλίζει τον έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα που οφείλουν να έχουν. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζικώστας, χαρακτήρισε το πρόγραμμα κοστολογημένο, ρεαλιστικό και φιλόδοξο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πολύ καλή συνεργασία πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Όπως είπε, το Αντώνης Τρίτσης είναι ένα πολύ καλά σχεδιασμένο εργαλείο ώστε να μπορέσουν οι περιφέρειες και οι δήμοι να αξιοποιήσουν όποιο έργο έρθει για να συμπληρώσει το κύριο εργαλείο, το ΕΣΠΑ. Για ένα φωτεινό και αισιόδοξο πρόγραμμα στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Χρήστος Παπαστεργίου, ενώ ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Χαϊτετζίδης, μίλησε για σημαντικές καινοτομίες του προγράμματος, που το χαρακτήρισε μάλιστα οραματικό και ρεαλιστικό. Όπως είπε ο ίδιος, κατέθεσε πρόταση της ΠΕΔ και των 38 δημάρχων να προβλεφτούν αποζημιώσεις για απαλωτριώσεις, με την αυτονόητη φυσικά προϋπόθεση οι υποχρεώσεις των Δήμων να προκύπτουν από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Για την ανάγκη σύντομων διαδικασιών μίλησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος τόνισε ότι με το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτονται οι ανάγκες που οι Δήμοι έχουν. Στον σύντομο χαιρετισμό του,
αναφέρθηκε σε δύο σοβαρά θέματα, στη δύσκολη ορίμανση των μελετών και στο πόσο σημαντικό είναι για τους Δήμους να απορροφήσουν όλα όσα παρουσιαστούν. Στην κατάσταση που επικρατεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που είναι πρώτη στην ανεργία, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης, ενώ από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος μίλησε για τα κρίσιμα ζητήματα της αυτοδιοίκησης. Στη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης αναφέρθηκαν στις 11 δημόσιες προκλήσεις του προγράμματος. Από αυτές, ο Υπουργός ξεχώρισε τις προσκλήσεις για την αγροτική οδοποιία, τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και τις αντισεισμικής προστασίας των σχολικών κτηρίων. Τώρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από πολύ καιρό απουσίας, βρέθηκε χθες μαζί με τον Περιφερειάρχη ο πρέσβης των ΗΠΑ, ο κύριος Πάια, το οποίος μίλησε για την προοπτική επενδύσεων που παρουσιάζει η Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση μέσω της πόλης αυτής, ολόκληρη η Κεντρική Μακεδονία. Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία είναι η βασική ισχυρή πύλη των Αμερικανικών εταιριών και επενδυτών στη σημαντική αγορά των 30 εκατομμυρίων πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων. Τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, στη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα. Παρουσία και του απερχόμενου Γενικού Προξένου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Γκρέγκορι Φλέγκερ, ο κ. Πάιατ επικεντρώθηκε στο επενδυτικό και αναπτυξιακό κομμάτι της επίσκεψής του και στη σημασία που αποδίδει η Αμερικανική πλευρά στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα ως κέντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Κεντρική Μακεδονία έχει μπει για καλά στον χάρτη των επενδυτών και στο ενδιαφέρον των επενδυτών παγκοσμίως αλλά και των Αμερικάνων. Και βέβαια εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τους επενδυτές, τους υποψήφιους επενδυτές, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει ο τόπος μας να αναπτυχθεί και να πάει μπροστά, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Γι' αυτό το λόγο και χαίρομαι πραγματικά που μας δόθηκε η ευκαιρία σήμερα για ακόμη μια φορά να συζητήσουμε μαζί για το πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε περαιτέρω αυτές τις πολύ καλές σχέσεις και με δική μου επίσκεψη μαζί με μια αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ το επόμενο διάστημα, αλλά και ταυτόχρονα με την υποδοχή εδώ στην Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα ανθρώπων και εταιριών που μπορεί να έχουν ένα έντονο ενδιαφέρον να προχωρήσουν σε επενδύσεις το επόμενο διάστημα. Σχετικά με τις επενδύσεις που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και το γενικότερο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Πάιατ χαρακτήρισε πολύ σημαντική την επίσκεψή του στην πόλη. Ενώ συνεχάρη τον Περιφερειάρχη για την πολύ καλή απόδοση της ελληνικής κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, τον έξυπνο τρόπο που η Βόρεια Ελλάδα και όλη η χώρα διαχειρίστηκε την παγκόσμια πρόκληση, όπως είπε. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τη δυναμική μας εδώ. Όπως είπα και στην Αθήνα, σε αυτή τη φάση, ευτυχώς με την υγειονομική κρίση πίσω μας, κορυφαία προτεραιότητα της πρεσβείας μας αποτελεί το να εστιάσουμε στην υποστήριξη της ταχείας επιστροφής της Ελλάδας στην οικονομική ανάπτυξη. Αμερικανικές εταιρείες, Αμερικανοί επενδυτές πρόκειται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην κατεύθυνση αυτή και ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας αυτή συμβαίνει εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο για το τι συμβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή η Μακεδονία αποτελεί πύλη στα Δυτικά Βαλκάνια για μια αγορά 30 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ερωτηθείς για την Αγία Σοφία, ο Αμερικανός διπλωμάτης παρέπεψε στην ανακοίνωση Πομπέο. Απλά θα παραπέμψω στην ξεκάθαρη δήλωση του προϊσταμένου μου Υπουργού Πομπέο της προηγούμενης εβδομάδας σχετικά με την ελπίδα και προσδοκία μας η Αγία Σοφία να διατηρήσει το καθεστώς του Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Όσον αφορά στο θέμα που δημιουργήθηκε με την επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, ο κ. Πάιατ είπε πως δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τον Υπουργό Παναγιωτόπουλο μόλις θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει. Όπως είπα και στα σχόλιά μου, η αμυντική συνεργασία μας είναι ισχυρότερη σήμερα παρά ποτέ. Ένα από τα λαμπρά σημεία είναι το τι συμβαίνει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ήμουν με τον Έλληνα Υπουργό Παναγιωτόπουλο πριν λίγο καιρό στην Αλεξανδρούπολη. Θα είμαι πίσω στην Αλεξανδρούπολη σε 2 εβδομάδες. Πάμε προς ολοταχώς. Ο κ. Τζικώστας ξενάγησε τον Αμερικανό πρέσβη στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις της περιφέρειας, περιγράφοντας τον έξυπνο και περιβαλλοντικά φιλικό σχεδιασμό τους, ενώ από την ταράτσα του κτηρίου έδειξε το λιμάνι και τις περιοχές όπου προγραμματίζονται μεγάλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις και αναπλάσεις, όπως το παράκτιο μέτωπο του Καλοχωρίου.
Παρά τα όσα συμβαίνουν στα σύνορα της Ελλάδας με τις βαλκανικές χώρες, στο εσωτερικό της χώρας μας τα μέτρα για τον κορονοϊό χαλαρώνουν με άρση περιορισμών, όπως για παράδειγμα στους χώρους εστίασης τα τραπέζια 6 ατόμων πλέον δεν είναι πλαφόν, επίσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους καταναλωτές πελάτες στα εμπορικά κέντρα. Οι πολίτες εν μέρει ανησυχούν, από την άλλη πλευρά όμως κατανοούν και την σταδιακή επάνωδο στην καθημερινότητα όσον αφορά την δική τους δραστηριότητα. Στη χαλάρωση των υφιστάμενων μέτρων αντιμετώπισης της διάδοσης του κορονοϊού σε εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια προχωράει η ελληνική κυβέρνηση μέσω κοινής υπουργικής απόφασης των αρμόδιων υπουργείων. Σύμφωνα με αυτήν, οι καταναλωτές δεν υποχρεούνται εντός των εμπορικών κέντρων να φορούν μάσκα, η υποχρεωτική χρήση της οποίας περιορίζεται στους εργαζόμενους των συγκεκριμένων καταστημάτων. Δεν ξέρω, βέβαια, αυτά είναι θέματα ιατρικής φύσεως. Εντάξει, υφίσταται ο ιός αυτός, πλην όμως ήταν υπερβολικά τα μέτρα. Και αυτό σήμαινε ότι για να εγκλωβίσουν τον κάθε Έλληνα πολίτη για να προσαρμοστεί στη νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό είναι γεγονός και είναι δεδομένο και στο πίσω μέρος του μυαλού τους αυτοί οι οποίοι κατασκεύονται έχουν και άλλα πράγματα με το σύστημα της παγκοσμιοποίησης, τα πάντα να πολιτοποιούνται και τα πάντα να ισοπεδώνονται. Αυτή είναι η άποψή μου. Με το άνοιγμα των συνόρων θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Να δούμε τις χώρες όπου υπάρχει έντονο το φαινόμενο να κοιτάξουμε να το περιορίσουμε. Και όλα καλά, παιδιά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Και φυσικά πρόσοχη μεγάλη. Θεωρείτε ότι η χρήση μάσκας όμως πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, να τη χρησιμοποιούμε. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Τώρα, σε κάποιους χώρους όπου έχουμε εισαγωγή τουριστών, εκεί ναι, θα έλεγα ότι θα είναι και επιβεβλημένο να υπάρχει μάσκα. Δηλαδή στα ξενοδοχεία, όπου ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει εισαγωγή τουριστών, θα πρέπει να υπάρχει μάσκα. Δεν γίνεται έτσι. Νομίζω ότι είναι σωστό, γιατί θα έχει ευθύνη μετά, εάν αφήναν τον κόσμο να περιφέρεται, να πούμε. Αυτό. Με τον τουρισμό που έχουμε ανοίξει πλέον τα σύνορά μας. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Γιατί χωρίς το τουρισμό θα είμαστε πολύ πίσω. Και εμείς και αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις και το κράτος. Παράλληλα καταργείται το όριο των 6 ατόμων ανά τραπέζι σε καφέ και εστιατόρια. Ωστόσο διατηρείται ο μέγιστος αριθμός πελατών και οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και στα εμπορικά καταστήματα. Τώρα οι άνθρωποι ήρθαν για τουρισμό. Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να τους βάλουμε σε 14 μέρες στην καραντίνα για να τους ταΐζουμε κιόλας. Άστα τώρα. Άκρη δεν βρίσκεσαι αυτά. Δεν συμφωνώ καθόλου. Πρέπει να πειθαρχούμε. Και να πειθαρχήσουμε και αν δεν έφυγε ο κορονοϊός. Και η μάσκα και τα γάντια και που επιτρέπουν. Αυτό θα μας βγει σε κακό. Δεν το εύχομαι, αλλά θα μας βγει σε κακό. Ήδη από αυτά που ακούμε, αυτά που βλέπουμε στις ειδήσεις, είναι. Δεν ξέρω. Άνοιγμα των συνόρων, τώρα τι πιστεύετε ότι θα συμβεί? Επιδείνωση της κατάστασης. Θα έρθουν εσείς ακόμα ένα πολλά, αφού βλέπουμε στις γειτονικές χώρες. Εμείς φυλαχθήκαμε για αρκετό καιρό, δεν είχαμε κρούσματα. Η χαλάρωση των μέτρων μένει να αποδειχθεί αν είναι σωστή στο εγγύς μέλλον. Εκτιμώ ότι ξέρουμε ελάχιστα πράγματα ακόμα για τον κορονοϊό. Η ιατρική κοινότητα δεν έχει αποφασίσει ακόμα ποιοι είναι οι σίγουροι τρόποι μετάδοσης. Που σημαίνει ότι οτιδήποτε χαλαρώνει εν ώψη της οικονομικής εκμετάλλευσης των θεμάτων του τουρισμού, ίσως μας αποδειχθεί σε εμάς μπούμπεραγκ. Είναι μια δύσκολη απόφαση και πιστεύω ότι η χαλάρωση θα μας φέρει αρκετά πίσω στα θέματα των κρουσμάτων. Υποχρεωτική παραμένει η χρήση της μάσκας στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των σειρμών για το προσωπικό και τους επιβάτες. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται. Γιατί από ό,τι λένε, το Σεπτέμβριο θα ξαναμπούμε σε καραντίνα, μας συνεχιστούν να μην φοράμε μάσκα. Οπότε πρέπει να φοράμε μάσκα και να τηρούμε τα μέτρα. Ωραία. Αυτό, ναι. Εσύ όταν μετακινείσαι, χρησιμοποιείς καθόλου αστικό ή... Ναι, με αστικό κινούμαι. Κάποιες φορές φοράω, κάποιες φορές δεν φοράω. Οπότε καλό θα ήταν να φοράμε όλοι. Σχετικά με τους τουρίστες που πλέον έχουμε ανοίξει τα σύνορα, τα χερσαία μπαίνουν κανονικά. Θεωρείς ότι αυτό θα ήταν επικίνδυνο? Εφόσον κάνουν το τεστ, δεν νομίζω να είναι επικίνδυνο.
Γενικά να είναι λίγο πιο προσεκτικός ο κόσμος, ο καθένας αν κάνει αυτά που πρέπει, εντάξει, τα μέτρα είναι κάτι γενικό τέλος πάντων, αλλά πιο πολύ είναι στην προσωπική ευθύνη του καθενός, όπως όλα λίγο πολύ. Άρα συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή τη χαλάρωση που θα είναι μόνο για μερικές ημέρες, γιατί είναι συνεχώς εξελισσόμενο αυτό? Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Είναι άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο σοβαρά, ας πούμε, όπως το να ανεβαίνουν στα λεωφορεία με τη μάσκα κάτω από το πηγούνι, ας πούμε, ακόμα και αυτοί που έχουν. Τέλος πάντων, η προσωπική ευθύνη του καθενός, αν λειτουργεί όπως πρέπει, όλα θα πάνε καλά. Αν δεν, πολύ φοβάμαι για τα χειρότερα. Επιπλέον, η απόφαση προβλέπει ότι σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης, σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης καθώς και στα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, ΟΑΣΤ και στα μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας στα ΣΑΕ, όπως επίσης και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερομένων επιβατών ανά σειρμό ή όχημα. Περνάμε τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι πίσω για τη συνέχεια της εκπομπής.